Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλων Δωδεκάς, Πατέρες και οι δάσκαλοι της Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσθηνες στεφανοθέντες, πείσατε πρεσβεία του ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχά σημών. Αμήν. Χαίρο που σας βλέπω και πάλι εδώ συγκεντρωμένος. Η ακρόαση, όχι μια συναυλία κοσμική ή μια διαλέξεω κοσμική, αλλά η ακρόαση του Θείου Κηρύγματος του Λόγου του Θεού είναι μια ιερά μυσταγωγία. Ας παρακαλέσουμε το Πνεύμα του Άγιου που εφώτισε τους ψαράδες της Γαλιλαίας να φωτίσει και εμάς. Εμένα μεν να τρανώσει την ασθενή μου, την πτωχή μου γλώσσα για να διηγηθώ τα μεγαλεία του Θεού. Ημών δε ο Κύριος να ανοίξει τα μυστικά αυτιά της ψυχής για να ακούσετε τα λόγια που πρέπει να ακούσετε. Οι Αγιώτης ελέγαμε στο περασμένο κήρυγμα, οι Αγιώτης είναι το ανώτερο είδος της ζωής που μπορεί να αποθήσει ο άνθρωπος εδώ στον κόσμο. Ζωή χωρίς αγιότητα είναι μια κούφια ζωή, μια κενή ζωή, μια ζωή που γεμίζει μόνο με το άρωμα της αγιότητος που έρχεται από τον ουρανό. Η αγιότητα είναι μια αγγελική ζωή που ασκείται μέσα σε ανθρώπινο κορμί. Ο ένσαρκος άγγελος των προφητών η κρυπής. Η αγιότης, το να είμαστε άγιοι, είναι εντολή του Θεού. Παραπάνω από όλα, παραπάνω από την επιστήμη, από τη γνώση, από οτιδήποτε άλλο επίγειον αγαθό, η αγιότης είναι η κορυφή, είναι το πρώτο. Άγιοι γίνεστε, καθώς εγώ Άγιος είμαι. Σε αυτό πρέπει να τείνουν οι προσπάθειες και οι αγώνες μας. Διότι όπως είπε και σήμερα το Ευαγγέλιο που ακούσαμε, τι ωφελεί σε άνθρωπον εάν τον κόσμο να κερδίσει, ζημιωθεί δε την ψυχή αυτού ή τη δώσει αντάλλαγμα της ψυχής αυτού ο άνθρωπος. Οι Άγιοι, όπως λέγαμε στο περασμένο κήρυγμα, είναι οι αστροναύτοι, ένα είδος αστροναυτών, όχι του υλικού κόσμου, του πνευματικού κόσμου. Και περί αυτών ομιλήσαμε. Από εδώ, από τις θέσεις αυτής, προεβάλαμε τα σωροϊκά σμορφάστων. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο Ιερός Φώτιος, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, οι τρεις ιεράρχοι, υπήρξαν τα θέματα των εσπερινών τούτων μαθημάτων. Και δεν είναι μόνο αυτή, είναι νέφος φωτεινών, νέφος ολόκληρων σχηματίζουν οι Άγιοι, ένα νέφος που καλύπτει την αγαπητή μας πατρίδα. Όπως έχω πει και άλλοτε, η γη που πατούμε, το φλούδι αυτό της γης, η Ελλάς, η μικρά μας πατρίς, δεν το λέμε από ένα εγωισμό, εθνικό εγωισμό, από ένα που είναι ξένο προς το πνεύμα του Ευαγγελίου, αλλά και αν εμείς σιωπήσουμε και οι πέτρες ακόμα θα φωνάξουν ότι αυτή η γη που πατούμε είναι μαρτυρική γη. Όπου να πάμε, όπου να σκαλίσουμε, θα βρούμε κόκαλα λείψανα Αγίων Ανδρών, περασμένων γενεών. Πού θέτε να πάμε? Αν πάμε στην Κέρκυρα τον Άγιο Σπυρίδων, αν πάμε στην Κεφαλονιά τον Άγιο Γεράσιμο, αν φτάσουμε στη Ζάκυνθο, στην ωραία Ζάκυνθο, ο Άγιος Διονύσιος, αν κατεβούμε στην Πελοπόννησο, ο Άγιος Γίκονος, στην Πάτρα, ο Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος, στην Κόρινθο ο Άγιος Παύλος, στην Αθήνα η Αγία Φιλοθέη, πέρα στο Ρούμελι, στα μέρη της Ακαρνανίας, ο Άγιος Κοσμάς ο Ιεραπόστολος. Αν πάμε στη Λάρισα, ο Άγιος Αχίλιος. Αν προχωρήσουμε ψηλά,
στα βουνά πέρα, στη Μακεδονία, ο Άγιος Δημήτριος. Παντού, όπου να πατήσουμε, όπου να πάμε, από τον άκρο μέχρι το άλλο, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και από τον Εύρο μέχρι τη Γάβρο, κάτω Γάβδο, την Ίσο, που είναι το ακραίο σημείο της πατρίδος, παντού θα συναντήσουμε νέφος Αγίων και Μαρτύρων, χώρα Αγίων. Εδώ η μικρά μας, η Αποστολική, αδελφό της, κοντά στους άλλους χάρτες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, κυκλοφόρησε και ένα χάρτη, αγιογραφικό χάρτη, χώρα των Αγίων. Ήτανε, ναι ήτανε, η Ελλάς ήτανε χώρα Αγίων. Τι είναι τώρα, αυτό μας ενδιαφέρει. Ότι ήτανε χώρα Αγίων, ναι. Τώρα τι είναι αυτή η χώρα. Αδελφοί, κατρακυλήσαμε πολύ. Δεν μείναμε στην κορυφή αυτή, στην ψηλή αυτή κορυφή, όπου υπάρχει το σύνθημα «Άγιοι γίνεστε», γιατί όπως είπα η πιο ψηλή κορυφή, ψηλότερη και από τα Μαλάια όρη, είναι η κορυφή της αγιότητος. Εάν μείναμε στην κορυφή αυτή της αγιότητος, θα ήμεθα το πιο ένδοξο και το πιο ευτυχισμένο έθνος του κόσμου. Δεν μείναμε στην κορυφή. Σκοτεινές δυνάμεις έσπρωξαν αυτό το μικρό χώρο, την πατρίδα μας, από την κορυφή αυτή της αγιότητος των προηγουμένων γενεών. Έσπρωξαν, λέγω, και κατρακύλησε. Συνέβη δηλαδή στον τόπο μας ό,τι συνέβη στην Κεφαλονιά με το σεισμό. Βράχια που ήταν κολλημένα επάνω στην κορυφή των βουνών, ξαφνικά από το σεισμό ξεκόλλησαν και κατρακύλησαν σαν μπάλες ποδοσφαίρου και έπεσαν με πάταγο μέσα στη θάλασσα. Φοβερό το θέαμα. Να βλέπεις ένα βράχο από την κορυφή να ξεκολλάει και να πέφτει μέσα στη θάλασσα με πάταγο. Ον τρόπο λοιπόν από την κορυφή των βουνών ξεκολλάνε οι πέτρες, αιώνιες πέτρες, και με πάταγο πέφτουν μέσα στη θάλασσα. Έτσι και από την κορυφή της αγιότητος κατρακύλησε το έθρος αυτό. Κατρακύλα μία, κατρακύλα δύο, κατρακύλες τρεις, και είναι πλέον έπεσε. Πρώτη κατρακύλα, ότι γεννήκαμε αμαρτωλοί. Αμαρτιών μου τα πλήθη, τι σε ξεχνιάσει ψυχοσώστα σωτήρ μου. Ποιος θα μπορέσει να μετρήσει τα αμαρτήματα που διαπράττει ο ελληνικός λαός από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Και υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Δεν λέγω ότι στα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε αμαρτία. Υπήρχε αμαρτία. Δεν υπάρχει αιών. Εάν μπορείτε να μου δείξετε μια θάλασσα χωρίς σχήματα, μπορεί να σας δείξω κι εγώ μια γενεά χωρίς αμαρτίες. Με τη διαφορά ότι όπως στη θάλασσα άλλοτε είναι κυμάτια μικρά, άλλοτε μεγαλύτερα, άλλοτε τεράστια βουνά ολόκληρα που πνίγουν καράβια. Έτσι ακριβώς και η θάλασσα αυτά, η ελληνική κοινωνία συνταράσσεται από τα από τα αβυσσαλαία κύματα μιας άνευ προηγουμένου αμαρτίας. Αμαρτίας, μάλιστα. Στα παλιά τα χρόνια οι μάρταραν οι άνθρωποι, αλλά είχαν ντροπή. Ντροπή. Έλεπες μια γυναίκα που παραστρατούσε, κρυβότανε πια. Αν καμιά φορά τη Μεγάλη Παρασκευή έβγαινε στην εκκλησία να πάει σαν αμαρτωλή, πήγαινε κοντά εκεί στο βάθος, κρυφά, έμπαινε μέσα, στεκόταν σε μια άκρη αμαρτίου και έκλαιγε συνεχώς. Δεν έβγαινε στους δρόμους, στις πλατείες, στα πανηγύρια. Τώρα δεν ντρέπεται. Πέταξε την ντροπή. Τη βλέπεις αυτή, χωρίς ντροπή, να περπατάει, να βγαίνει έξω, να πηγαίνει στα σαλόνια, στις δεξιώσεις, να είναι δεκτή από τα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας. Βγήκε στον δρόμο η ντροπή. Και μόνο αυτό, αυτή την ανδροχωρίστρα, δεν θα περάσει πολύ καιρός. Θα δείτε πράγματα φοβερά, αγαπητοί μου. Δεν λέγω υπερβολές. Θα δείτε τρομερά πράγματα. Δείτε αυτή την ανδροχωρίστρα που δεν τολμούσε να βγει στον δρόμο, να πάει στη βρύση, να πάρει νερό. Θα τη δείτε αυτή την ανδροχωρίστρα που άλλοτε σκυμμένη το κεφάλι της περπατούσε στον δρόμο, δηλαδή τώρα με υψωμένο κεφάλι να πηγαίνει στη Μητρόπολη, στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, και να στεφανώνεται επισήμως
από αρχιερείς και αρχιερείς του υποστοώνος του απατεώνος. Θα τα δείτε αυτά. Πρωτοφανή πράγματα. Άλλοτε ένα κορίτσι πρόσεχε την παρθενιά του, γιατί η παρθενία είναι μεγάλο πράγμα. Εμάς η παρθενία έμεινε μόνο στον ακάθιστον ύμνον, την ολότητα της παρθενίας. Εμάς η παρθενία έμεινε μόνο στα μάρμαρα του Παρθενώνος, γιατί παλιοί Έλληνες ετοιμούσαν την παρθενία και έκτιζαν Παρθενώνας προς τιμή της παρθενίας. Σε εμάς τι έμεινε πλέον? Δεν διαβάσατε, δεν είδατε τα έσχη, τα οποία ξεφτελίζουν την έννοια της ελληνικής πατρίδος. Φοιτήτριες βγήκαν στον άμα και λένε τα διαμερίσματά τους, τα οικοτροφία που δεν τάχτησαν αυτές, αλλά τάχτησε ο πτωχός ελληνικός λαός από τον ιδρώτα του. Αυτά τα εθνικά οικοτροφία που είναι σαν αή της παιδείας, αυτά τα εθνικά οικοτροφία το... επιτρέψατε να είπουν, θέλουν να τα κάνουν δραστονιέρες. Και κανείς, μόνο ένας κριτικός, Λεβέντης, σηκώθηκε από την Κρήτη και πήγε πέρα τη νύχτα, ταξίδευσε, δεν ησύχασε από τα μπλογημένα βουνά της Κρήτης. Πέταξε, πήγε απάνω και πήρε το παιδί του από μέσα από τα οικοτροφία αυτά, τα οποία εντός ολίγου θα γίνουν άντρα ακολασίας και διαφθοράς. Η Μάρτα ήταν η προηγούμενη γενναία, αλλά είχαν μια ντροπή. Τώρα πια ντροπή, σα σκύλι, μέσα στους δρόμους θα κολαστέρουν οι άνθρωποι. Αμαρτίες, αμαρτιών. Ναι, σε εμάς αμαρμόζει αυτό που είπε, έπρεπε να γίνει να ζει ένας Ισαΐας προφήτης, να εξφεντονίσει ενώπιον όλων μας την φοβράν του προφητείαν. Ο έθνος παράνομων, ο έθνος αμαρτωλών, ο άνομοι άνθρωποι και αμαρτωλοί, εγκαταλείψετε τον Κύριον τον Θεόν σας. Αλλά είναι κατρακύλημα η αμαρτία. Υπάρχει άλλο κατρακύλημα χειρότερο από εκείνο. Ποιο είναι? Ποιο είναι από την αμαρτία ένα φοβερότερο κατρακύλισμα? Δεν σταματήσαμε μόνο στην κατηγορία των αμαρτωλών ανθρώπων, αλλά φύγαμε από την κατηγορία των αμαρτωλών ανθρώπων και πέσαμε σε ένα άλλο κατρακύλισμα πιο βαθύ και πιο απέραντο. Ποιο είναι αυτό? Υπάρχει μια διάκριση μεταξύ αμαρτωλού και ασεβούς. Άλλος είναι ο αμαρτωλός, άλλος είναι ο ασεβής. Ο αμαρτωλός, είτε από ανθρώπινη αδυναμία, είτε από κληρονομικότητα, είτε από πειρασμό, είτε από άλλα την αίτια, μυστηριώδη αίτια, πέφτει ο άνθρωπος, αλλά πέφτοντας κλαίει και αναστενάζει. Είναι αμαρτωλός, αναστενάζει. Ζητεί το έλεος του Θεού. Λέγει το ήμαρτον, το μυστητή μου κύριο τράτσε τη βασιλεία σου. Είναι αμαρτωλός. Αλλά υπάρχει διάκριση. Άλλο αμαρτωλός, άλλο ασεβής. Τη διάκριση αυτή τη βλέπετε σε μια υπέροχο ευχή της Πεντηκοστής, που εκεί λέει ότι σήμον αμαρτάνομαι, αλλά σήμον πιστεύομαι. Είμαθα αμαρτωλή κύριε, αλλά δεν είμαθα και ασεβής. Πιστεύομαι στον Θεό. Ασεβής ποιο είναι? Η άφη. Ασεβής είναι η άπιστη. Ασεβής είναι η βλάθινη. Αυτός είναι ασεβής πλέον. Αυτή πλέον είναι η κορυφαία αμαρτία όλων των αμαρτιών. Ανοίγουν τα βρωμερά τους στόματα και ξεφεντονίζουν λάσπη και βόρβορο εναντίον του Θεού και εναντίον των οσίων και ιερών. Όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο αμαρτωλός παραβαίνει μία εντολή, αλλά ο βλάστημος δεν παραβαίνει απλώς μία εντολή, υβρίζει τον νομοθέτη. Ο άλλος παραβαίνει μία εντολή, ο άλλος υβρίζει τον νομοθέτη. Υπάρχει τεραστία διαφορά. Και τι υβρίζουν? Τον Θεό, τον Χριστό, την Παναγία, τα όσια και τα ιερά, κολυμπήθρες, ιερά λείψανα, το δίμιο σταυρό, το οποίο σήμερα ως αμαρτωλοί σπάστημεν μέσα στους ιερούς ναούς. Δεν αφήνουν τίποτα το ιερό και όσιο, η βλάστημη. Και η βλαστημία έχει πάρει τεραστία διάδοση στην πατρίδα μας. Πού να σταθούμε, αδέρφια μου, και να μην ακούσουμε τη βλαστημία? Βλαστημούν οι γέροι ασπρομάλιδες που πλησιάζουν από ώρα σε ώρα να πεθάνουν. Βλαστημούν οι νέοι μας. Βλαστημούν τα μικρά παιδιά. Βλαστημούν οι άντρες. Βλαστημούν μες στην πολιτεία, όπου να σταθεί, στην Αθήνα, σε οδήποτε μέρος της Αθήνας,
της Βαβυλώνος αυτής, της νεότερας Βαβυλώνος της Ελλάδος, που μαζευτήκανε 3.000 κουλίκια εδώ μέσα για να υβρίζουν το μεγαλοδύναμο Θεό, χωρίς φόβο και χωρίς ντροπή. Βλαστημούν στην πλατεία, βλαστημούν στους δρόμους, βλαστημούν στα σφαιρεστήρια, στα νυχτερινά κέντρα, βλαστημούν στα αυτοκίνητα μέσα, στους σιδηροδρόμους, στα λιμάνια, στις βάρκες, στα αεροπλάνα. Παντού η βλαστημία επεκτείνεται, ξαπλώνεται ως κύμα αβυσσαλαίων της θαλάσσης. Και δεν βλαστημούν μόνο μες στην πολιτεία, ξάπλωσε η βλαστημία. Έφτασε μέχρι τα ψηλά βουνά, στο Παναρέι, που άλλοτε ποτέ τους δεν βλαστημούσανε. Τώρα κι αυτοί βλαστημούνε. Και οι γεωργοί μας που σκάβανε τη γη με τον υδρότα τους ζυμώνανε κι αυτοί βλαστημούνε. Και οι ψαράδες μας που ήταν τα δίκτυα στις θάλασσες κι αυτοί βλαστημούσαν. Παντού η βλαστημία. Κάποτε έγραψα, το λέγω και εδώ, ότι ρίψτε μια ματιά, ανεβείτε πάνω στο Λυκαβητό, ρίψτε μια ματιά και θα δείτε μια πόλη απέραντο. Νέα Βαβυλώνα, Θεέ μου, Θεέ μου, πότε ξεφύτρωσαν τόσα σπίτια. Καλύβες! Το 29, όταν ελευθερώθηκε ο τόπος, η Αθήνα ήταν ένα χωριό με 5.000 άνθρωποι. Καλύβες ήταν! Αλλά με στις καλύβες κατοικούσαν άγιοι άνθρωποι. Τώρα σπίτια μεγάλα, υψηλά, διόροφα, τριόροφα, ροναοξύστες ακόμα. Αλλά με στα σπίτια τι κατοικούν, τι άνθρωποι κατοικούν. Το σπίτι. Άλλοτε έχτιζε καλύβα ο Τσοπάνος και ο Γιώργος και καλούσε τον παπά και τώρα έκανε αγιασμό στα θεμέλια του σπιτιού. Τώρα, πάλι πλέον ξαφανίστηκε. Αντιθέτως, από την ώρα που θα μπει θεμέλιο μέχρι την ώρα που θα σου παραδώσει ο εργολάβος το κλειδί, μετρήστε βλαστήμιες, βλαστήμιες. Βλαστήμιες. Όλα τα σπίτια αυτά έχουν χτιστεί μικρά και μεγάλα με βλαστήμιες, με βλαστήμιες. Βλαστημούν οι κτίστες, βλαστημούν οι μαραγκοί, βλαστημούν οι σιδεράδες, βλαστημούν όλοι αυτοί οι γένοι που εργάζονται για να κάνουν ένα σπίτι με όλα τα κομφόρ. Και όλα τα σπίτια αυτά είναι χτισμένα με βλαστήμια και κανείς δεν βρέθηκε να πουλήσει τον εργάτη. Σπάει ο παράδειγμα μες στους χίλιους που κάποιος ένας που ατανάξε το χτίστη να βλαστημάει το Θεό, πει του έρεσε το μεροκάμα του και του λέει φύγε, δεν σε θέλω. Δεν θέλω δυναμίτη στο σπίτι μας. Όσες βλαστήμιες ακούσαμε, τόσες δυναμίτες στα σπίτια έχουν πει. Θα πληρώσω ακριβά. Δεν είναι τίποτα το ένα, δεν είναι τίποτα το άλλο. Αν βλαστημούσε τον πατέρα σου ή τη μάνα σου, θα τον απέλυε στην ίδια ώρα. Τώρα δεν είναι τίποτα ο Θεός. Ξάπλωσε η βλαστημία λόγω ελλείψεως αντιδράσεως εκ μέρους όλων μας. Θα ήθελα απάνω στον Όλυμπο, στην κορυφή απάνω εκεί, θα ήθελα να έφτιανα ένα ραντάρ, ένα αυτί που να ακούει όλη την Ελλάδα. Να ακούει όλες τις φωνές που βγαίνουν κάτω από τα νησιά μας, από το Μοριά, από τη Ρούμελη, από την Ήπειρο, από την Κέρκυρα, πέρα από τον Εύρο. Να έχει ένα αυτή πελώριο πάνω στον Όλυμπο να ακούει τις φωνές. Θα ήθελα το ραντάρ αυτό να είχε μια ιδιότητα. Ποια ιδιότητα? Να ακούει μόνο τις βλαστήμιες. Και κάθε φορά που θα ακούει τις βλαστήμιες, το ραντάρ με ένα σύρμα ηλεκτρικό να συνδέεται μια καμπάνα, ρωσική καμπάνα, σαν και αυτή που είναι στο Άγιο Όρος, που χτυπάει και ακούγεται σε όλο το Άγιο Όρος. Και μόλις ακουστεί μια καμπάνα, να χτυπάει η καμπάνα, πέθυμα σαν Μεγάλη Παρασκευή. Σήμερον κρεμάται ο Υιός της Παρθένου. Δεν θα περνούσε δευτερόλεπτο, δευτερόλεπτο, που από τον Όλυμπο ψηλά θα ακούγαμε την καμπάνα να χτυπάει σε όλη την άλλη, πέθυμο, σαν να πέθανε κάτι μέσα στην πατρίδα μας. Φοβερόν το θέαμα. Έχουμε, δεν είναι πολύ και δεν είναι κάποτε, μια τηλεγραφήτρια εδώ των Αθηνών είπε σε ένα ξένο ανταποκριτή που δημοσιεύτηκε σε Ιταλική εφημερίδα ότι θα απολυθώ, θα φύγω, δεν υποφέρω πλέον, θα απολυθώ, θα φύγω. Γιατί, της λέει, δεν περνάει η μέρα, οι πιο λέξεις που ακούγεται από τηλέφωνο σε τηλέφωνο, οι πιο συχνά λέξεις που ακούγεται είναι οι αισχρά λέξεις της βλαστημίας. Όλοι με το τηλέφωνο, ακόμα από τηλέφωνο. Αντί καλημέρα τηλέφωνο, βλαστήμια ακούγεται. Έχουμε, αγαπητοί μου,
εδώ στην Ελλάδα δεν είναι υπερβολή ότι έχουμε το ρεκόρ της βλαστημίας. Και ρωτώ, είναι μικρά η αμαρτία αυτή, η βλαστημία? Είναι παιχνιδάκι με το οποίο μπορούμε να παίζουμε? Είναι αστιώτης? Κάθε άλλο, αδελφοί μου. Σας είπα και προηγουμένως ότι είναι αμαρτία σοβαρά. Είναι η κορυφαία των αμαρτιών, διότι δεν παραβαίνει απλώς εντολή του δεκαλόγου, αλλά βλαστημείς αυτόν τον ίδιο τον νομοθέτη, τον Θεό. Θα ήθελα από τις θέσεις αυτής προς τον βλάστημο να απευθύνω στον αόρατο βλάστημο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και μέσα εδώ στην Ιεράν αίθουσα βλάστημοι, διότι υπάρχουν και βλάστημοι εξ συνηθείας, όχι εξ απιστίας και αθεΐας. Θα ήθελα προς τον βλάστημο, τον αόρατο βλάστημο, τον άγνωστο μη βλάστημο, να απευθύνω 6 ερωτήματα, το ένα κατόπιν το άλλο. Βλαστημής? Χριστιανός δεν είσαι? Πάει, τελείωσε. Γιατί δεν είσαι? Διότι ο χριστιανός ακούει το όνομα του Θεού και τα μάτια του δακρύζουν και η καρδιά του τρέμει. Ως φοβερόν το όνομά σου, ο Θεέ. Λένε στο βίο του Αγίου Πολυκάρπου ότι στη Σμύρνη μέσα τον έπιασαν τον Άγιο Πολύκαρπο, κηρύχθηκε διώγμας, ή το πλέον γεροντάκι, 86 ετών. Τον έπιασαν, άναψαν φωτιά και του είπανε: βλαστήμησε τον Χριστό να σωθείς. Και εκείνος τι απήντησε? 86 χρόνια τον υπηρετώ από μικρό παιδί. Σε τίποτε δεν με δίκησε ο Χριστός. Πώς να βλαστήμησε το Άγιο του όνομα? Και προτίμησε να τον ρίψουν στη φωτιά, να γίνει παρανάναμα της φωτιάς, παρά να βλαστημίσει το Θεό. Μα θα μου πείτε, παλιό το παράδειγμα, θέτε νεότερο? Θα ξέρετε όλοι από τα συγκεκρίους σπουδά σας ή από αναγνώσεις άλλων πραγμάτων ότι ένας από τους μεγαλύτερους αστρονόμους του κόσμου ήταν ο Νεύτων. Ο Νεύτων λοιπόν, όταν άκουε το όνομα του Θεού, σηκωνόταν όρθιος. Τόσο σέβαση είχε προς τον Θεό. Και όλοι οι εγγένοι, οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Χριστό, σέβονται το Άγιο το όνομα. Δεν βλαστημούν. Η βλαστημία είναι προδοσία του χριστιανικού ονόματος και της πίστεώς μας. Είσαι λοιπόν χριστιανός, βλαστημάς? Δεν είσαι χριστιανός. Βλαστημάς? Δεν είσαι Έλληνας? Ναι, Έλληνας δεν είσαι. Γιατί δεν είσαι Έλληνας? Γιατί ανέκαθε αυτή η πατρίς μας από αρχαιότητα της εποχής, από τις εποχές του Ομήρου, από προστοϊκούς χρόνους, από μυθικούς χρόνους, μέχρι τελευταίων αιώνων, τελευταίο αιώνος, η Ελλάς ήταν χώρα ευσεβών ανθρώπων. Ελλάς ήταν χώρα που εσέβεται το Θείο και έχτιζε Παρθενώνας και Αγιά Σοφιάς και τιμωρούσε με τις μεγαλύτερες ποινές τον βλάστημο. Εδώ στην πολιτεία λένε δημοκρατία, τη δημοκρατία. Εδώ στη δημοκρατία του Σόλωνος, μέσα στη δημοκρατία, η πιο μεγάλη τιμωρία πια ήταν? Η πιο μεγάλη τιμωρία πια ήταν στη δημοκρατία, εδώ στον Περικλέο, στη δημοκρατία, η πιο μεγάλη τιμωρία? Τα συγχωρούσαν όλα. Ένα δεν συγχωρούσαν να βλαστημίσει τους θεούς του. Και αυτός ακόμα ο Σοκράτης έπεσε θύμα συκοφαντίας. Τον συκοφάντησαν ότι βλαστήμησε τους θεούς, ενώ δεν βλαστήμησε τους θεούς ο Σοκράτης. Ήταν ευλαβέστατος και πίστευε στον Θεό. Προφήτης του χριστιανισμού. Συκοφάντη, Ελληνή και Τρισάθλη. Τον συκοφάντησαν ότι βλαστημά το Θεό. Και τον καταδίκασαν, τον σοφότερον άνδρα της Ελλάδος, εις θάνατον, με την κατηγορία ότι βλαστήμησε το Θεό. Μάλιστα. Έτσι, εδώ στην Ελλάδα, ή το σεβαστόν το όνομα των Θεών, έστω και αν η θεία αυτή ήταν ψευδής, είδωλα ανάξια προσοχής. Βλαστημής χριστιανός δεν είσαι. Βλαστημής Έλληνας δεν είσαι. Βλαστημής άνθρωπος δεν είσαι. Δεν είσαι άνθρωπος. Το πρώτο νόμισμα είναι χριστιανός. Το δεύτερο χρόνο νόμισμα είναι Έλληνας. Το τρίτο νόμισμα είναι άνθρωπος. Είναι άνθρωπος. Βλαστημής δεν είσαι άνθρωπος. Εδώ στην Αθήνα, όταν ήμουν ιεροκήρυκας, με σκεπεσκέφθησαν κάτι μαύροι. Μαύροι αλλά άγγελοι. Μαύροι αλλά άγγελοι. Άσπροι, μαύροι την ψυχή. Τι προτιμάτε από τα δύο? Υπάρχει κάτω στην Αφρική ευλαβέστατοι άνθρωποι, άγιοι άνθρωποι, με φόβο και τρόμο στο Θεό.
ακούνε το όνομα του Χριστού και κλαίνε τα μάτια τους. Λοιπόν, μου επισκέφθησαν τρεις νέοι. Ήτανε από τις καλύτερες οικογένειες της Αντίς Αμπέμπας στην Αβυσσινία. Άκουαν την Ελλάδα ότι είναι μια χώρα πολιτισμένη, ότι μια χώρα που αγαπάει τον Χριστό, ότι μια χώρα που ακούνται κηρύγματα και κατοικικά σχολεία, μια χώρα που έχει θεολογικές σχολές και μορφώνει θεολόγους και επιστήμονες. Και είπα να πάμε στην Ελλάδα να μορφωθούμε παιδιά εκλεκτά των καλύτερων οικογενειών της Αντίς Αμπέμπας. Έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Μόλις βγαίνουν από το βαπόρι, από πέρα από αυτή, από την Πυριστοπυριά, η πρώτη λέξη που άκουσαν εδώ στην Ελλάδα ήταν βλαστήμια. Φράξανε τα αυτιά τους. Γιατί κάτω στην Αντίς Αμπέμπας δεν βλαστημάει κανείς. Κανείς στην Αβυσσινία δεν βλαστημάει. Και αν ποτέ βλαστημήσει κανείς, δεν μπορεί να ζήσει μέσα στη χώρα των Αβυσσινών. Παλαιότερα τον άρπαζαν η αστυνομία, τον οδηγούσε στην πλατεία και του κόβαν τη γλώσσα και τη δίνανε στα σκυλιά. Γιατί ούτε σκυλιά ακόμα δεν τρώνε τη γλώσσα του βλαστήμου. Στην Αβυσσινία κανείς δεν βλαστημά. Και ήταν τα παιδιά εδώ και είπανε: Πάτερε μου, θα φύγουμε. Δεν υποφέρομαι. Δεν υποφέρομαι. Δεν μπορούμε να ακούμε τις βλαστήμιες στο μέρος αυτό της πατρίδος. Βλαστημής άνθρωπος δεν είσαι σε κατώτερος από την Αβυσσινούς αυτούς και τους μαύρους της Αφρικανικής Υπήρου. Βλαστημής δεν είσαι άνθρωπος. Ίσως ακούοντας το όνομα της γειτονικής μας χώρας να ταραχθείτε, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι ευγενέστερη από εμάς είναι και Θεός ευαίσθητη. Δεν είναι πολύ καιρός που ανέβηκα στα φυλάκια προς τα αλβανικά σύνορα. Τα επισκέφθηκα τα παιδιά της Ελλάδος. Μες στο κρύο, στο χιόνι, φυλάνε την πατρίδα. Κάθε στιγμή είναι εδώ. Οργιάζουν οι Έλληνες μέσα εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Τα είδα τα παιδιά. 15 παιδιά ήταν. Τα 10 ήσαν Έλληνες. Οι 5 ήσαν Τούρκοι. Τούρκοι, αλλά με ελληνική ηθαγένεια από τα μέλη της Κομωτινής. Ρωτάω τους Τούρκους, στρατιώτας με ελληνική ηθαγένεια, βλαστημάτε το Θεό καμιά φορά? Μπα τον Αλλάχ, 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 Αλλάχ. Και μόνο που τους είπα ότι βλαστημάνε, υψώσαν. Ρωτάω τους Έλληνες, τους ακούστε ποτέ βλαστημούν? Ποτέ τον Αλλάχ, Αλλάχ. Ποτέ τον Αλλάχ, ποτέ τον Αλλάχ. Ρωτάω κατόπι τους Έλληνες στρατιώτας, εσείς βλαστημάτε? Σκύψαν τα κεφάλια τους. Όλοι βλαστημούσανε. Από τον αξιωματικό μέχρι τον τελευταίο στρατιώτη. Και έπειτα περιμένουμε προκοπή. Ναι. Θέτει ένα άλλο ακόμα παράδειγμα. Τώρα προλίγου το έμαθα. Κάποιος χριστιανός πιστός μου το ανέφερε. Πρέπει να το μάθετε, το ακούστε κι εσείς. Δεν είναι πολύ καιρός ότι στη Νέα Υόρκη κάτι μουσουλμάνοι αρπάξανε καμιά 25 ανθρώπους και είπανε τους κλείνω εμέσα. Θα τους κόψουμε τα κεφάλια σε 24 ώρες και θα τα πετάξουμε τα παράθυρα. Μαζεύτηκε η αστυνομία. Πήγε ο πρέσβης. Τι ζητάτε ρε παιδιά? Τι θέλετε ρε παιδιά? Τι κακούργοι είστε εσείς? Δεν είμαι κακούργοι. Αγαπούμε τον Αλλά. Το μάδε. Τι δεν πάτε εσείς? Κοντά σε ένα εκεί κέντρο, σε ένα θέατρο, μέσα έπαιζαν έργων. Προβάλλαν έργων. Ότι όπως εδώ στην Ελλάδα προέβαλαν το έργο, το καπέσχεν των έργων, σούπερ στάρ, το Χριστό που το διακομωδούσανε, έτσι και μέσα εκεί είναι μια άλλη ταινία που διακομωδεί το Μωάμεθ. Το Μωάμεθ. Εάν δεν πάψει, δεν κοπεί, διακοπεί η προβολή της ταινίας αυτής, θα κόψουν τα κεφάλια. Και να κάνει η κυβέρνηση να κόψει την ταινία. Ο Θεέ μου, Θεέ μου, ο Θεέ μου, Θεέ μου. Μουσουλμάνοι εξίωσαν να κοπεί η ταινία και εδώ χιλιάδες πικτά πήγανε μέσα στους κινηματογράφους να δουν με τα μάτια τους την προβολή μιας ταινίας η οποία αποτελεί βλασφημία του τριωτάτου ονόματος του Κυρίου Μόνης του Χριστού. Οποία διαφορά? Βλαστημής χριστιανός δεν είσαι. Βλαστημής ανώνυμε και αόρατε βλάστημε. Έλληνας δεν είσαι. Βλαστημής άνθρωπος δεν είσαι. Βλαστημής τον Θεό. Ούτε άγριος δεν είσαι. Διάβαζα ότι ένας περιηγητής πήγε κάτω στα μέρη
στα σπηγά του Νείλου ποταμού, εκεί όπου υπάρχουν άγριοι. Τι λατρεύουν αυτοί? Τον ήλιο, την ολάτρα είναι. Μόλις βγει ο ήλιος, προτού να βγει ο ήλιος, ένας άγριος έχει ένα τύμπανο φτιαγμένο από δέρμα λιονταριού. Το χτυπάει ρυθμικός, το χτυπάει ρυθμικός, και αμέσως οι άγριοι μαζεύονται όλοι και στέκονται κάτω και προσκυνούν το Θεό τους. Έτσι νομίζουν. Κάποιος Γάλλος που πήγε μια μέρα μέσα στη ζούγκλα πέρα από εκεί, και είδε αυτούς πρωί-πρωί αυτό το θέαμα των αγρίων να στέκονται κάτω, να κάνουν έτσι αυτά, του φάνηκε γελίο και άρχισε να γελά. Μόλις το είδε να γελά, ασηκωθήκαν οι άγριοι, χίλια κομμάτια τον κάνανε, γιατί δεν έχονται οι άγριοι να βλαστημάσουν το Θεό τους. Βλαστημάς, επαναλαμβάνω, ο ανώνυμε και αόρατε βλάστημε. Βλαστημάς χριστιανός δεν είσαι, βλαστημάς Έλληνας δεν είσαι, βλαστημάς άνθρωπος δεν είσαι, βλαστημάς άγριος δεν είσαι, βλαστημάς. Δεν είσαι ούτε ζώο. Ζώο, ναι, το ζώο. Το ζώο είναι αυτό που βλέπεις. Διότι το ζώο, υπάρχουν ζώα με το ένστικτο της ευγνωμοσύνης των αφεντικό τους. Εδώ είσαι ένα σκύλο, του πετάς ένα κόκαλο και ο σκύλος δεν έχει γλώσσα να σου πει ευχαριστώ αφεντικό, αλλά κουνάει την ουρά του σαν να σου λέει σε ευχαριστώ αφέντη που με θυμήθηκες. Και ο άνθρωπος χειρότερο από το σκύλο, ή μάλλον σκύλο λυσασμένος. Και όπως ο λυσασμένος σκύλος δεν γνωρίζει το αφεντικό του, αλλά δαγκώνει τον αφεντικό του, έτσι και ο άνθρωπος ελύσαξε πλέον και δαγκώνει συνεχώς και βλαστημάει τον ευεργέτη του το Θεό. Βλαστημάς, τελείωσα. Ένα τελευταίο έκτο ερώτημα στον ανώνυμο και αόρατο βλάστημο που ευρίσκεται παντού. Βλαστημάς, δεν είσαι ούτε σατανάς, ούτε σατανάς ούτε διάβολος. Γιατί και ο διάβολος ακόμα, Παύλος, αμαρτάνει, κάνει όλες τις αμαρτίες. Μια αμαρτία δεν κάνει ο διάβολος. Δεν βλαστημάει. Δεν βλαστημάει. Ακούει το όνομα του Χριστού, ακούει το σταυρό, βλέπει το σταυρό και τρέμει. Σύγεται ολόκληρος, στακ, γίνεται άφαντος και λοιπά. Λοιπόν, και το όνομα που και αυτός ακόμα ο διάβολος το σέβεται, και τα δαιμόνια φρύσουν και τρέμουν, το βλαστημάει ο χριστιανός, ο βαπτισμένος χριστιανός. Αυτά, αγαπητοί μου, τα ερωτήματα πίθυνα, και τώρα προτού να τελειώσω θα σε ρωτήσω, ποιος θέει για αυτό το κατάντημα? Ένα έθνος που κατεδίκασε θάνατο ένα Σοκράτη, ένα έθνος που έκτιζε ναούς Παρθενώνας ή Ασοφιάς, ένα έθνος που ήταν γεμάτο από μάρτυρας και οσίους, ένα τέτοιο έθνος να καταντήσει ένα έθνος βλαστήμων ανθρώπων? Ποιος θέλει? Ποιος θέλει? Πρώτα πρώτα, με όλο το θάρρος και την παρησία που με διακρίνει, πρέπει να πω ότι πρώτα πρώτα φταίει αυτό το κράτος. Το κράτος αυτό που αρχίζει εις το όνομα της Αγίας και Ομοσίου και Εδερέτους Τριάδους. Το κράτος αυτό που στα πηλίκια των αξιωματικών έχει τον Τίμιο Σταυρό, ένα κράτος που ανέκαθε, όπως είπα και παραλαμβάνω, επίστευε και λάτρευε τους θεούς. Ξέρεις να σας πω ότι είχαν αγώνες. Λένε εμείς ότι έχουμε το αθλητικό ιδεώδες, λόγια παχιά, το αθλητικό ιδεώδες επήγασε από την Ελλάδα. Ναι κύριε, επήγασε από την Ελλάδα, αλλά οι αθλητές που αγωνίζονται στα διάφορα θέατρα δεν ήσαν όπως οι αθλητές των σημερινών χρόνων της πατρίδος. Τι έκανε εκείνοι? Μαζευότανε, αλλά προτού να μπουν μες στο θέατρο δεν επέτρεπαν σε κανένα. Σε τρεις ανθρώπους δεν επέτρεπαν να μπουν μέσα, ούτε να αγωνιστούν στα αερά αγωνίσματα, αλλά ούτε και να γίνουν θεατές. Ποιοι είναι αυτοί? Ορίστε τι έλεγε ο Κύρικας στο θέατρο, μέσα στα αγωνιστήρια, στους αγώνας, μέσα τους. Μύτης μυχός, μύτης βέβαιλος, μύτης βλάστημος. Ένας λοιπόν είναι μυχός, άφησε τη γυναίκα του, δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί. Ένας που είναι βέβαιλος, που εμαγάρισε τα αερά και τα όσια, και ένας που είναι βλάστημος, δεν έχει δικαίωμα. Απειγορεύεται να εισέλθει μέσα στην κονίστρα των αγώνων, των αγωνισμάτων. Λοιπόν, αυτό το έθνος που έχει μια παράδοση θεϊκή, χριστιανική παράδοση, έχει τώρα, διαβάστε τον ποινικό κώδικα. Διαβάστε τον ποινικό κώδικα. Τι είπαμε? Στην Εμισυνία κάτω κόβουν τις γλώσσες. Κάτω σε άλλες χώρες δεν επιτρέπουν κανείς να βλαστημάει. Και εδώ, εις θάνατον κατεδικάσαν των γόνιων. Εδώ ποια είναι, τι τιμωρίες είναι? Προχθές κάτι πολίτες, δεν λέγω ότι έκαναν καλά, κακώς έκαναν, στο δράμο
βρήσανε ένα όργανο της τάξεως, ένα στη φύλακα που είναι πτωχαδάκι. Πτωχό, γιατί κανείς από την άτιμο μπουρζουαρία, από τα πλούτη τα μεγάλα, κανείς δεν είναι αγροφύλακας. Αγροφύλακες, αστιφύλακες, παιδιά της αστυνομίας και παπάδες και νοσοκόμοι είναι από τη σάρκα του πτωχού ελληνικού λαού. Ρίξτε μια ματιά να δείτε, εάν θα δείτε αστιφύλακα, αν δείτε όργανο της τάξεως από την πλουσία τάξη. Κανείς δεν καταδέχεται. Ρίψατε ένα βλέμμα εις τους παπάδες και αν δείτε κανένα πλούσιο παιδί. Ρίψατε ένα βλέμμα μέσα στους νοσοκόμες και αν δείτε καμιά γυκόρη πλουσίου και μεγάλου και τρανού του κόσμου του. Όχι! Πτωχαδάκι! Λογημένα. Δεν λέγω λοιπόν ότι κάπου καλός έκανε που τον ίβρισε αυτόν τον αστιφύλακα που κοιμάται τη νύχτα σε φυλάγει. Σε φυλάγει. Όχι. Τον πήγαν στο δικαστήριο. Τον τιμώρησε. Πόσο το δικαστήριο? 3,5 μήνες. Μάλιστα. Ένας άλλος κάτω στην Καλάμα, δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω τι τον έπιασε το δαιμόνιο, και την ώρα εκείνη που τον δικάσανε και άκουσε την απόφαση, φώναξε άδικα τα δικαστήρια. Αμέσως διακόπη. Ήβρης δικαστηρίων. Ω, ήβρης δικαστηρίων. Ήβρισε τον εισαγγελέα, μεγάλη προσωπικότητα, μπράβο. Ήβρισε τους δικαστές, μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλη, πολύ μεγάλες. Και εγώ συμφωνώ με κάτι ερωτηματικά. Λοιπόν, ήβρισε τους αστυνομικούς. Δικαστήριο αμέσως. Δικαστήριο αμέσως. Αμέσως δικαστήριο. Α, πώς, έτσι λοιπόν θα βρεις το δικαστήριο εσύ να φωνάζεις ότι είναι άδικο το δικαστήριο. Πώς, αυτό έτσι. Πόσον καιρό τον δικάσανε? 3,5 χρόνια φυλακή. Ήβρισε το δικαστήριο, παρακαλώ. Κι αν τολμήσει κανένας να ανοίξει το στόμα του. Τα έχουν φτιάσει καλά αυτοί που κυβερνούν την Ελλάδα. Πολύ ωραία τα φτιάσανε. Πολύ ωραία. Όλων των κομμάτων και αποχρώσεων. Βλαστήμησες βουλευτή, νομάρχη, υπουργό, πρωθυπουργό, πρόεδρο δημοκρατίας. 4 χρόνια φυλακής. Ο Θεέ μου. Μεγάλος ο πρόεδρος δημοκρατίας. Μεγάλος ο πρωθυπουργός. Μεγάλοι υπουργοί. Μεγάλοι δικαστές. Μεγάλοι εισαγγελείς. Μικρός, πολύ μικρός ο Χριστός μας. Άντε στην Κίνα πέρα, πες κακό λόγο για το Μάο, εις θάνατον. Άντε στη Ρωσία, πες κακό λόγο για το Λένιν ή το Μάρξ, εις τη Σιβερία. Εδώ ο Χριστός ο εσταυρωμένος βλαστημείται μέρα νύχτα και κανείς δεν συγκινείται. Και όταν τον οδηγήσουν στην αστυνομία, γελά ο πρόεδρος και γελά εισαγγελέα, σου λέει τώρα στον 20ο αιώνα τώρα να ασχολούμεθα. Και συνεδριάζουν, παρακαλώ, κάτω από τον εσταυρωμένο να τον ξεκρεμάσουν από εκεί πάνω και βάλω μία μαϊμού και λίγο εκεί και ένα ποτάκι. Διότι όλα έγιναν πλέον υποκρισία και δεν πιστεύουν τίποτα απολύτως. Είναι υπεύθυνο το κράτος για την ασυνέπεια την οποία δεικνύει. Ενώ από τον μέρος ψεύτικα δειλεί ότι το βασίλειο το κράτος μας αρχίζει από την Αγία Τριάδα, στο τέλος δεικνύει μια εσχάτη πληροφόρηση προς ό,τι ιερών και όσιων υπάρχει στον κόσμο. Υπεύθυνοι όμως, αγαπητοί μου, δεν είναι μόνο αυτοί που βλαστημάνε το Θεό. Υπεύθυνοι είμαθα και εμείς που ακούμε τη βλαστημία. Σε ρωτώ, εάν ακούσεις ένα στο δρόμο να βλαστημάει τη μάνα σου και λέγει τη μάνα σου ότι είναι μια διαφθαρμένη γυναίκα και την περιλούει με τις χειδαιότερες φράσεις, πώς θα το αντικρίσεις? Αν βρεις τον πατέρα σου, πώς θα δεις το πράγμα? Δεν σου επιτρέπω, λέει ο άλλος, στο στόμα σου να αναφέρεις το όνομα του πατέρα και της μάνας μου. Πρέπει να πλύνεις την γλώσσα σου με ροδόσταγμα. Και ποιος είναι ο πατέρας σου, παρακαλώ, και ποιος είναι η μάνα σου? Α, έτσι, πιστόλι βγάνεις, τον σκοτώνεις. Δεν θέλεις την τιμή σου. Την έχεις παραπάνω από όλα την οικογένεια σου τιμή. Αλλά εδώ στο δρόμο βλαστημάνε όχι τη μάνα σου, που μπορεί να είναι μια γυναίκα, αμαρτωλή γυναίκα. Βλαστημάνε τη γυναίκα, τη μάνα, τη γλυκιά μας μάνα, τη μοναρού του κόσμου, την Παναγιά, και κανείς δεν διαμαρτυρείται. Είμαστε υπεύθυνοι για αυτό το οποίο όλοι μας, όχι μόνο αυτός που βλαστημάει, αλλά και ο άλλος που ακούει τη βλαστημία. Τη βλαστημία, ακούει τη βλαστημία και δεν διαμαρτύρεται.
Είναι υπεύθυνοι όλοι αυτοί. Υπεύθυνος ο πατέρας, υπεύθυνος η μάνα, υπεύθυνα όλα τα πρόσωπα που μνέμουν μέσα στο σπίτι και βλαστημάνε και δεν ακούνε. Κάποτε σε κάποια περιοδία που έκανα σε ένα χωριό, σύνησα στο δρόμο ένα χριστιανό και άνοιξε με κουβέντα. Του λέγω, βλαστημάς? Εγώ λέει να βλαστημήσω? Πω να βλαστημήσω, λέει, εγώ λέει. Και ανοίγει το στόμα του και μου βγάνει τη γλώσσα του έξω. Για κοίταξε, μου λέει, έχει ένα σημαδάκι. Πράγματι, γλώσσα είχε ένα σημαδάκι, γλώσσα. Λέω, πού το έχει σημαδάκι αυτό? Α, μου λέει, έχει ιστορία το σημαδάκι, λέει. Μα έχει σημαρία, λέει. Μπορεί να καταλάβεις, λέει, τι έγινε, λέει. Ποιος, λέει, κανένας κακός άνθρωπος? Όχι, λέει, γιαγιά μου, είχα μια γιαγιά, λέει, Θεός να τη χωρέσει, λέει. Γύρισα στο σπίτι, είπα βλαστήμια. Μόλις μου άκουσε η γιαγιά ότι βλαστήμησα, παίρνει την τσιμπίδα, παίρνει ένα κάρβουνο και μου κάκαψε τη γλώσσα. Α, βαρβαρότης! Α, βαρβαρότης! Α, βαρβαρότης! Μεσαίω! Δεν ντρεπόμεθα. Λυπήσε τη γλώσσα του παιδιού, να την βάλεις πιπέρι ή να την κάψεις. Αυτή η γλώσσα του παιδιού που την αφήνεις ελεύθερη, να υβρίζει ό,τι όσιον καιρών, αυτή η γλώσσα θα γίνει σκορπιός, αυτή η γλώσσα θα γίνει γλώσσα οσιάς, θα σε φαρμακώσει μάνα και πατέρα. Γιατί ένα παιδί που δεν σέβεται τον Θεό δεν θα σεβαστεί ούτε πατέρα ούτε μητέρα, κανένα δεν μελετεί. Λοιπόν, έτσι ανέτρεφαν οι παλιές γιαγιάδες, οι αγράμματες γιαγιάδες τα παιδιά τους. Και όχι μόνο η γιαγιά, και κάθε ένα. Στα Γραβενά που ήμουνα, το έχω πει πολλές φορές νομίζω αυτό το παράδειγμα, γιατί μου έκανε εντύπωση. Ήτανε στα Γραβενά ένας βλάστημος, βλάστημος, πάρα πολύ βλάστημος. Ποιος τον άλλαξε, ποιος τον έκανε να μην βλαστημάει? Ένα μικρό παιδάκι, ένα παιδάκι του καθηγητικού σχολείου, που ερχόταν στο μάθημα και στεκόταν έτσι και άκουε τα λόγια του Θεού. Ξέρετε τα μικρά παιδάκια, αγγελούδια είναι. Δεν του είπα τίποτα εγώ του παιδιού, μόνο απλώς ζωγράφισα πόσο μεγάλη είναι η αμαρτία. Τι έκανε το παιδάκι αυτό, το ευλογημένο παιδάκι των Γρεβενών? Πήγε στο σπίτι, ήρθε μεσημέρι, φαγητό εκλεκτό, Κυριακή ημέρα. Λοιπόν, ξέρετε τα παιδιά, κλιμανάδες, πώς ανησυχούν αν το παιδί δεν τρώει. Τρώει. Φάει παιδί μου, τίποτα. Φάει παιδί μου, τίποτα. Τίποτα. Δεν τρώω. Δεν τρώω. Δεν τρώω. Γιατί παιδί μου δεν τρώω? Βλαστημάς το Χριστό. Μας δίνει το ψωμί, το κρέας. Το... Δεν τρώω. Πατέρα δεν τρώω. Τίποτα. Τον έκανε τον πατέρα να διαλυθεί. Τον έκανε τον πατέρα να πει, παιδί μου, φάει και εγώ δεν βλαστημάω πλέον το Θεό. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Για αυτή την βλαστημία που πήρε κολοσσιαίας διαστάσεις μέσα στο έθνος μας. Και τώρα, προτού να τελειώσω, θέλω να ακούσετε τη φωνή, όχι του Μαρτουλού Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου, να ακούσετε τη φωνή δύο μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας μας, ενός παλαιότερου και ενός νεότερου. Ο νεότερος είναι ο Κοσμάς ο Αιτωλός, του οποίου η μνήμη έστω αιωνία εδώ εις τον τόπο της πατρίδος. Έλεγε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, αν βλαστημήσεις τον πατέρα μου και τη μάνα μου, σε συγχωρώ. Αν μου βγάλεις το μάτι, σε συγχωρώ. Να βλαστημήσεις τον Χριστό και την Παναγιά, δεν έχω μάτι να σε δω. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος έλεγε τα εξής, διδάσκων από το άμβονο της Αντιοχίας και Κωνσταντινούπολεως. Άκουσες βλαστήμια, σταμάτα, σταμάτα. Πόναξέ τον, συμβούλεψέ τον, πες του λόγια χριστιανικά. Μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Δεν σε ακούει, έχεις χέρι, χτύπα τον. Χέρι που θα χτυπήσει βλάστημα, θα γιάσω. Λέγει ο Χρυσόστομος, ο Ιεροκήρυξ, ο βασιλεύς όλων των Ιεροκηρύκων κλπ. Κι άσε πάνω στο δικαστήριο, γιατί χτύπησες, να πεις στο δικαστή, τον χτύπησα γιατί βλαστημάει τον βασιλέα των απάντων. Και θα δείξα σε δικά σου. Μαρτύριο θα είναι να πας στη φυλακή. Μα εγώ δεν είμαι Χρυσόστομος για να σας δώσω μια τέτοια συμβουλή. Να χτυπάτε κατά πρόσωπο αυτούς οι οποίοι βλαστημάνε τον Θεό. Δεν θέλω να σας εμπλέξω σε τέτοιες μεγάλες περιπέτειες. Αν και ξέρω ότι στην Κοζάνη και Θεσσαλονίκη, σε άλλα πόλεις, βρεθήκαν αηρωικά παιδιά που εράφησαν ανθρώπους που ευλαστήμησαν και προτίμησαν να δικαστούν και έχουν χαρά και αγαλίαση
διότι εκτύπησαν βλαστήμους, ανεσχύντους και ανεδυσβλαστήμους. Εις δε μια πόλη της Μακεδονίας σχεδόν εξάλειψαν τη βλαστήμια την Πτολεμαίδα, διότι μια ομάδα, έναν γκρουπ παιδιών, νέων, μικρών και μεγάλων, μαζευτήκαν εκεί πέρα και μας σημάδευσαν μέσα στην πλατεία. Με είδαν ποιους βλαστημούνε, 10-15, και πήγαν το βράδυ. Χτυπήσαν το παρατήρ. Τι συμβαίνει? Μπήκανε 5. Λέει, τι θέτε παιδιά τέτοια ώρα? Μια επίσκεψη έχουμε. Τι επίσκεψη? Λέει, λυπούμεθα πολύ, λέει. Σ' ακούσαμε στο τάδε μέρος να βλαστημάς. Λέει, ναι, στο τάδε μέρος να βλαστημάς. Πολύ καλά. Εκεί σε μαδέψαμε. 5 βλαστήμες έχεις πει. Κοίταξε καλά, εάν ξαναβλαστημήσεις, θα σου δώσουμε ένα ξύλο τέτοιο που θα το θυμάσαι όλη τη ζωή σου. Λοιπόν, έτσι αυτοί οι ομάς των παιδιών, των ωραϊκών παιδιών της Τολομαΐδος, εμείωσαν κατά πολύ το κύμα της βλαστημίας. Δεν είμαι οπαδός και ούτε τολμώ να συμβουλεύσω, διότι δεν είμαι ούτε ο Κοσμάς ούτε ο Χρυσόστομος, αλλά ανταυτόν όμως θα σας συμβουλέψω κάτι άλλο. Έχετε χέρια! Χέρια έχετε! Καρδιές έχετε! Γλώσσα έχετε! Ψυχή έχετε! Έλληνες είστε! Χριστιανοί είστε! Πού μιλάω? Σε Πέτρος μιλάω! Ρος λοιπόν! Ρος ψηλά! Σήμερα την Άγια αυτή η μέρα του Σταυρού, όλοι μας να εργαστούμε, να σβήσουμε από την Ελλάδα το έσχος αυτό που μας παρουσιάζει το πιο βλάστημο έθνος, το ρεκόρ. Η Ιταλία ήταν πρώτη, το περιόρισε η Ιταλία. Εμείς ερχόμαστε το ρεκόρ στα Βαλκάνια και στον κόσμο ολόκληρο. Λοιπόν, θα μοιράσω στο τέλος φυλάδια, καρτέλες, πινακίδες, δωρεάν, να τις κρεμάσετε παντού. Στο κουρίο που πηγαίνεις, στο μπακάλι που αγοράζεις, στο εργοστάσιο που εργάζεσαι, στο γραφείο που είσαι, στους δρόμους, στους συνωμογράφους, παντού από. Έχετε άρρος, μην τρέπεσαι! Δεν τράπηκε ο Χριστός στη Σταυρωτή! Μπρος, γενναίες ψυχές, ψηλά! Τα μέτωπα, ηρωικές ψυχές! Να βαδίσω μέσα στον κόσμο αυτόν της αμαρτίας και του θάρρους και να σβήσω μέσα από την Ελλάδα το ψέδος. Μου έρχεται να κλάψω, να σταματήσω. Πόσο ποθώ να φύγω ύστερα από 50 χρόνια που δουλεύω στην πατρίδα, να πάω πάνω στο Άγιο Όρος να βρω ένα κελί, να κλαίω τα αμαρτήματά μου και μόνο τα αμαρτήματά μου. Αλλά τελειώνω εδώ στο μετερίζι που μπήκαμε, θα πολεμήσουμε χέρι με χέρι. Έχω σύνθημα είτε μόνος είτε μετάλλον, τα όσια κερά θα υπερασπίσω. Λοιπόν, θέλω να πω, για μετρήστε με τα δάχτυλά σας, στρέψε τον δίκτυν των τροχών του ορολογίου σας. Προ 57 χρόνια, προ 57 χρόνια, κανένας γέρος εδώ ασπρομάλης που τα ρεμάλια πετάνε στο κεφάλι του γιαούρτια. Προ 57 χρόνια κανένας γέρος εδώ ασπρομάλης, στρατιώτης και εύζωνας, προχωρούσε με τη Σάλπιγγα εμπρός από τη Σμήνη μέχρι την Άγκυρα. Προχωρούσαν τα στρατεύματά μας εκεί μέσα, ημέρες δόξης και μεγαλείου, αλλά και ημέρες αθλειότητος. Τα παιδιά που πήγαν στη Μικρά Ασία και προχωρούσαν από χωριό σε χωριό και από λαγκάδια σε λαγκάδια και άφηναν τα κουφάρια τους μέσα στα λαγκάδια και μέσα στις ερημιές και στη Σαχάρα και στο Αγκάριο ποταμό, είχαν μια αμαρτία μεγάλη. Στη Μικρά Ασία, πέρα ως πέρα, Σμήνη, Κιουτάχια, Μαγνησία, πέρα τα Άγια μέρη του Πόντου. 100 χρόνια να ζούσες στον Πόντο και στη Μικρασία δεν άκουες καμιά βλαστήμια. Και όταν πήγαν τα παιδιά της Ελλάδος στη Μικρασία, οι πρόσφυγες μου τα λέγουν, οι πρόσφυγες, οι Πόντοι που είναι πάνω στη Μενα, όταν προχωρούσανε και βήκαν τους υποδεχθούνε, άφραζαν τα αυτιά τους, άκουαν στρατιώτας και αξιωματικούς και μικρούς και μεγάλους να βλαστημάνε προ την Ανδρεία τους, να βλαστημάνε Χριστό και Παναγιά, που δεν βλαστημούσαν την Τούρκοι. Πω, συμφορά θα μας έρθει, και μας είχε συμφορά, η μεγαλύτερη συμφορά της Ελλάδος από την άρρωση Κωνσταντινοπόλεως ήταν η καταστροφή της Μικρασίας. Ποια αιτία? Μια αιτία ήταν βλαστημία. Βλαστημούσανε πολύ μέσα στη Μικρασία. Ήμουν μικρό παιδί και δεχθήκαμε στο μικρό μου χωριό τις λεύκες της Πάρου, δεχθήκαμε τα κουρέλια πλέον, τα ράκια της στρατιάς. Μαζευτήκαμε μικρά, μεγάλα, κλαίγαμε, θρυνούσαμε, αναστενάζαμε. Ένας Λοχίας που είχε πάει στο Καλεγκρότο και είχε αρεστεί ο Ανδρίας, κατηγορούσαν οι άλλοι και έλεγαν φταίνε οι Ρώσοι, και έφταξαν οι Ρώσοι. Και πάλι θα συμμαχίσουμε εδάφους. Έφταξαν οι Γάλλοι, φταίξαν και αυτοί.
Φτιάξανε οι Άγγλοι και αυτοί φτιάξανε. Όλοι φτιάξανε. Μας εγκαταλείψαν εκεί. Αλλά μας εγκατέλειψε και ο Θεός. Και λέγει αυτός ο Λοχίας. Φτιάξανε και αυτοί. Αλλά εμείς φτιάξαμε περισσότερο. Δεν μας έφαγαν τα τουρκικά βόλια. Δεν μας έφαγαν οι Ρώσοι και οι Άγγλοι. Μας έφαγαν οι βλαστήμιες. Που ως πάκρου εις άκρου εμπλαστημούσαν μικροί και μεγάλοι. Και ήρθε η μεγάλη συμφορά. Ο δε παράνομος Ιούδας ουκι βουλήθη συνένε. Ο δε παράνομος Ιούδας ουκι βουλήθη συνένε. Σας είπα σε ρεφυλάκιον της Αλβανίας. Τα παιδιά όλα βλαστημούνε. Και αυτό συμβαίνει σε όλο το στρατό. Μικροί και μεγάλοι. Πρέπει να είναι ο στρατός καθαρός από βλαστήμιες. Βλαστημούν συνεχώς, μικροί και μεγάλοι. Αδέρφια μου, αδέρφια μου, αδέρφια μου, αδέρφια μου, φοβάμαι καμιά άλλη μεγάλη καταστροφή. Φοβάμαι. Φοβάμαι μη συμβεί κανένα άλλο μεγαλύτερο κακό μέσα στον τόπο μας. Και εσείς τι φοβάμαι, φοβάμαι. Τα σπίτια αυτά που κατοικείτε είναι χτισμένα με βλαστήμια. Η αγορά σας με βλαστήμια. Τα δικαστήριά μας με βλαστήμια. Τα αυτοκίνητα με βλαστήμια. Η συντρόφη με βλαστήμια. Τα αεροπλάνα με βλαστήμια. Ο στρατός μας, ο έδοξος και ο ηρωικός με βλαστήμια. Φοβάμαι. Τι φοβάμαι. Θεέ μου, Θεέ μου. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω. Καμιά νύχτα, ω Θεέ μου. Καμιά νύχτα, ω Θεέ μου. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, πρεσβεύσατε για το μαρτυρό μας έθνος. Καμιά νύχτα που κουρέστη θα γίνομαι. Θα κατακυλήσουν οι Παρθενώνες και θα γίνουν σκόνοι. Αλλά προτού να συμβεί το μεγάλο αυτό δυστύχημα, όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, στρατιώτε του Ιησού Χριστού, να σβήσουμε από την Αθήνα και από την Ελλάδα ολόκληρο τη βλαστήμια προς δόξα του Κυρίου μου Ιησού Χριστού. Ον πέδε συμνείτε και πρυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Αμήν. Διευκόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον τους ιστός ημάς. Αμήν.